Σε δύο σκέλη θα είναι η τοποθέτησή μου. Το ένα σκέλος αφορά τις ρυθμίσεις του νομοσχεδίου που αφορούν τους νοσοκομιακούς γιατρούς, τις αλλαγές που προωθούνται για την ειδικότητα στην ψυχιατρική ενηλίκων παιδών. Αφορά το διαδικαστικό, εν πάση περιπτώσει, στην τοποθέτηση για την έναρξη της ειδικότητας και τη χορήγηση της ειδικότητας. Είναι τα άρθρα 22 και 25 που έχουν προσθεθεί. Ένα μόνο εδώ θα θέλω να επισημάνω. Αναφέρεται, αν θυμάμαι καλά, στο άρθρο 23, ότι ο αριθμός των ειδικευόμενων στην ψυχιατρική θα καθορίζεται από τις δυνατότητες των δομών ψυχικής υγείας. Οι δυνατότητες των δομών ψυχικής υγείας είναι δεδομένες και είναι πολύ περιορισμένες. Δεν μπορεί να καθορίζονται, λοιπόν, από αυτό. Θα πρέπει απέναντίας το κριτήριο για τον αριθμό να είναι οι ανάγκες του πληθυσμού σε κάλυψη υπηρεσιών ψυχικής υγείας υψηλού επίπεδου και ταυτόχρονα θα πρέπει να εξασφαλιστεί ότι ο αναγκαίος αριθμός εκπαιδευτικών κέντρων που θα παρέχουν ουσιαστική εκπαίδευση στους ειδικευόμενους της ψυχιατρικής κλινικής παιδών, εφήβων και ενηλίκων. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα άρθρα 62 έως 65 που ισχυρίζεται η κυβέρνηση ότι είναι ρυθμίσεις οι οποίες θα ενισχύσουν αποφασιστικά το δημόσιο σύστημα υγείας και επιδίδεται το τελευταίο χρονικό διάστημα σε λεονταρισμούς και επικοινωνιακά πυροτεχνήματα κατά την άποψη της Ομοσπονδίας των Νοσοκομιακών Γιατρών και κουνάει το δάχτυλο στους ιδιώτες σε μια προσπάθεια να καλλιεργήσει και τον κοινωνικό αυτοματισμό και να τους ενοχοποιήσει για τις τραγικές ελλείψεις που υπάρχουν στα νοσοκομεία και στην τραγική υποστελέχωση. Τι προτείνει στην πραγματικότητα? Μέτρα τα οποία έτσι κι αλλιώς εφαρμόζονται όλα τα προηγούμενα χρόνια και δεν έχουν επιλύσει το πρόβλημα, απέναντι έχει οξυνθεί ακόμη περισσότερο. Ας πάρουμε το παράδειγμα των μετακινήσεων, οι οποίες ούτως ή άλλως ισχύουν. Το προβλέπει το συγκεκριμένο νομοσχέδιο ότι η αποζημίωση για τη μετακίνηση ενός μόνιμου γιατρού από τη μία πόλη στην άλλη για να μπαλώσει όπως τα κενά, θα φέρω και συγκεκριμένο παράδειγμα, θα δώσει την λύση. Και μάλιστα ότι θα γίνει πιο ελκυστική η μετακίνηση για τους γιατρούς του Δημόσιου Συστήματος Υγείας, επειδή τώρα αυτό που δίνεται το μηνιαίο, η μηνιαία οικονομική αποζημίωση είναι 1.800, θα αυξηθεί στα 2%. Δηλαδή, τα 300 ευρώ παραπάνω θα αποτελέσουν κίνητρο ελκυστικό για το γιατρό του νοσοκομείου Σερών για να πάει στο νοσοκομείο της Δράμας να κάνει 10 και 15 εφημερίες το μήνα, θέτοντας σε κίνδυνο τους ασθενείς τους, γιατί δεν υπάρχει παθολογική κλινική. Απόδειξη ότι όχι μόνο δεν πρόκειται να έχει αποτέλεσμα, αλλά θα έχει τα ακριβώς αντίθετα αποτελέσματα από αυτά που υποτίθεται ότι ισχυρίζεται το Υπουργείο Υγείας, είναι ότι στο νοσοκομείο Σερών, ακριβώς εξαιτίας των μετακινήσεων, που προβλέπονταν οικονομική αποζημίωση για τους γιατρούς που μετακινούνταν 1.800 ευρώ, έχουν παραιτηθεί μόλις τον τελευταίο χρόνο 4 συνάδελφοι και σε λίγο και το νοσοκομείο Σερών θα συγκαταλέγεται στις άγονες και προβληματικές περιοχές. Άγονοι, λοιπόν, εμείς λέμε, και προβληματική και απειλή για τη δημόσια υγεία που επικαλείται η κυβέρνηση και το Υπουργείο Υγείας, είναι η πολιτική, η συνειδητή επιλογή της πολιτικής υποχρηματοδότησης, υποστελέχωσης, εμπορευματοποίησης και ιδιωτικοποίησης της υγείας. Έχουμε καταθέσει αναλυτικό υπόμνημα και αυτό το κύμα φυγής δεν πρόκειται να αντιστραφεί αν δεν υλοποιηθούν άμεσα τα αιτήματα των νοσοκομιακών γιατρών, των γιατρών του Δημόσιου Συστήματος Υγείας, τα οποία τα έχουμε καταθέσει αναλυτικά, αν δεν υπάρξει ανοιχτή προκήρυξη ταυτόχρονη του συνόλου των κοινών οργανικών θέσεων, αν δεν ελληνοποιηθούν οι οριστικές τελεσίδικες αποφάσεις του ΣΤΕ και του Συμβουλίου της Επικρατείας για τη γιατρή του Δημόσιου Συστήματος Υγείας, αμείβονται με μισθούς μικρότερους από το 2012. Για το κυρίο μέρος τώρα του νομοσχεδίου, θα μου επιτρέψετε, πρέπει να πω και για τους ιδιώτες γιατρούς, και άλλοι μίλησαν, πρέπει να πω για τους ιδιώτες γιατρούς. Αν θέλει το Υπουργείο Υγείας να κουνήσει το δάχτυλο σε κάποιους και να βρει γιατρούς ιδιώτες να συμβάλλουν στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας, να κάνουν καμιά εφημερία δηλαδή, γιατί δευτεροβάθμια περίθαλψη δεν είναι αυτό,
να έχεις γιατρούς κομίτες για μια εφημερία και ένα εξωτερικό ιατρείο, ας τους βρει από το άρθρο 74, που δίνει τη δυνατότητα στους αφυπηρετήσαντες καθηγητές της ιατρικής να προσλαμβάνονται στο δημόσιο σύστημα υγείας, τώρα που θα μπορούν να ασκούν και ιδιωτικό έργο. Αφού λοιπόν είναι πρόθυμοι να εργαστούν στο δημόσιο σύστημα υγείας, ας πάνε στις άγονες και προβληματικές περιοχές, τώρα που υπάρχει κίνδυνος για τη δημόσια υγεία. Για την ψυχιατρική μεταρρύθμιση και απαντώντας σε ερώτημα που έκανε ο πρόεδρος ρητορικό, περιγράψα αναλυτικά εδώ την κατάσταση, συνάδελφοι. Είμαι και ψυχίατρος και έχω και ένα λόγο παραπάνω. Κοιτάξτε να δείτε. Ολοκλήρωση της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης. Μάλιστα. Πρέπει να δούμε τι προέβλεπε η ψυχιατρική μεταρρύθμιση. Τι προέβλεπε λοιπόν ο νόμος 27-16. Έχει μία αξία. Γιατί δεν μπορεί να παρουσιάζεται ως λύση η αιτία για την κατάσταση αυτή που περιγράψανε νωρίτερα οι συνάδελφοι, για τη δραματική συρρίκνωση των κλινών κατά δεκάδες χιλιάδες όλα αυτά τα χρόνια που υλοποιείται η ψυχιατρική μεταρρύθμιση στην Ελλάδα από το 99, με αποτέλεσμα να έχει χάσει ο δημόσιος τομέας 30.000 κρεβάτια και να έχουν φτάσει στα 900, και την ίδια στιγμή, αυτή τη στιγμή, ο ιδιωτικός επιχειρηματικός τομέας να έχει πενταπλάσιο αριθμό κλινών. Γι' αυτό δεν μπορεί να είναι λύση η ολοκλήρωση, γιατί αυτό προέβλεπε η ψυχιατρική μεταρρύθμιση. Ο νόμος για την ψυχιατρική μεταρρύθμιση προέβλεπε ότι δεν θα πρέπει να αναπτυχθούν υπηρεσίες από το δημόσιο σύστημα υγείας εκεί που δραστηριοποιείται ο ιδιωτικός επιχειρηματικός τομέας. Δεν μπορούν να είναι λύσεις οι δομές, η ΜΚΟ, η ΆΜΚΕ και τα λοιπά που ξεκοκαλίζουν τα ευρωπαϊκά προγράμματα, πριν το ΕΣΠΑ, το ΓΑΜΑ, ΚΟΥΠΟΥΣΟΥ και τα λοιπά, και τώρα τα δισεκατομμύρια από το Ταμείο Ανάκαμψης, γιατί έχουν ημερομηνία λήξης, δεν εξασφαλίζεται η χρηματοδότησή τους και είναι πολύ πρόσφατο το παράδειγμα του οργανισμού Αργό, που 40 εργαζόμενοι που δουλεύουν στη γραμμή τηλεφωνικής υποστήριξης ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης και παρέχουν υπηρεσίες για αυτοκτονικότητα, για κρίσης πανικού, τώρα τους ανατέθηκε και η παιδική και η εφηβική επιθετικότητα, να είναι απλήρωτοι και υπεύθυνοι του προγράμματος να τους λένε ότι δεν ξέρουμε αν θα εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση. Γιατί όταν κλείνουν οι δομές ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης, εγκαταλείπουν ή στο ανήμπορο περιβάλλον των οικογενειών τους, τους ασθενείς, που κάνουν έκκληση σε κάθε γενική εφημερία, και επειδή είμαστε ψυχίατροι εδώ αρκετοί, για να νοσηλεύσουμε τους ασθενείς, για να ακουφιστούν έστω και λίγο από το τεράστιο οικονομικό και ψυχολογικό φορτίο που έχουν επομιστεί, ή τους αφήνουν στο δρόμο στις φυλακές. Τελειώνω. Αυτό δεν είναι στρεβλή εφαρμογή. Πέστε, αυτό συμβαίνει στην Ιταλία, που με του πρωτεργάτη Μπαζάλια. Αυτό συμβαίνει και στη Φιλανδία, που είναι υπόδειγμα κοινοτικής περίθαλψης. Και έχουμε το φαινόμενο της τρας, ό,τι είναι σχετικό, την τρανς ινδρυματοποίησης. Γιατί το προνόμιο του ασύλου ή οι ασυλικές συνθήκες περίθαλψης δεν είναι παθογνωμονικό, να μου επιτρέψετε, των δημόσιων νοσοκομείων. Είναι και στις ιδιωτικές ψυχιατρικές κλινικές. Άρα υλοποιήστε τώρα τα αιτήματά μας. Εντάξει, στείλτε, δώστε μας και υπόμνημα για να το και αποσύρετε το νομοσχέδιο.